Γιατί είναι ανοιχτά και αυτά και πρέπει να έχουμε δύο απαντήσεις από τον καθένα σας. Μια ερώτηση που αφορά την κυρία Κεραμέως και τον κύριο Κεχέρογλου. Υπάρχει, κυρία Κεραμέως, ενδεχόμενο να αποχωρήσετε από την διαδικασία της ψηφοφορίας αν επιμείνει η κυβέρνηση με 10 ξεχωριστές κάλπες, ή δεν έχει αυτό, κύριε Κεχέρογλου, που λέτε εσείς το ερώτημα εάν θα πρέπει να γίνει προκαταρτική, δηλαδή μια ψηφοδόχος που θα δέχεται το ερώτημα αν πρέπει να πάμε σε προκαταρτική ή όχι? Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, κυρία Κεραμέως? Κοιτάξτε, κύριε Παπαδάκη, θα περιμένουμε να ακούσουμε πώς θα τοποθετηθεί η κυβέρνηση. Η ημερήσια διάταξη, δηλαδή, που θα μπει. Και από εκεί και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο σχέδιο. Πάντως, σε κάθε περίπτωση θα καταγγείλουμε με όποιους τρόπους. Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα να γράψω. Τι να σας πω. Ή θα χρησιμοποιήσετε τα όπλα σας. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια τέτοια θέση Νέα Δημοκρατία. Εκτός γνωρίζω τουλάχιστον. Κύριε Γεωργλου. Εμείς αύριο θα καταθέσουμε όλα τα στοιχεία που αφορούν τους λόγους και την αύξηση φαρμακευτικής δαπάνης μέχρι το 2009-2010 και τα στοιχεία ασφαλώς που αφορούν τη μείωσή του και την επαναφορά στα 2 δις ετησίως. Από εκεί πέρα το διαδικαστικό, η κυβέρνηση οφείλει να το χειριστεί με σεβασμό στο Σύνταγμα και στον κανονισμό. Έχουμε προτείνει και έχουμε υποδείξει και οφείλει να ακολουθήσει την νόμιμη διαδικασία. Δηλαδή, περιμένουμε την ημερήσια διάθεση. Κύριε Παπαδάκη, επιτρέψτε μου να διορθώσω τον τίτλο όμως, διότι εγώ δεν είπα ότι ίσως αποχωρήσει. Επιτρέψτε μου. Ναι. Δεν είπε, παιδιά, δεν είπε. Δεν είπα ότι ίσως αποχωρήσει. Είπα ότι θα περιμένουμε να ακούσουμε την κυβέρνηση. Όχι. Θα τοποθετηθούμε στην συνέχεια. Δεν είπε να αποχωρήσει. Ναι, ακριβώς. Δεν το είπα αυτό το πράγμα. Εγώ τώρα το βλέπω. Το διευκρινίζω απλά για προς αποφυγή παρεμηνιών. Έχετε δίκιο, δεν είπατε κάτι τέτοιο. Απλά θα χρησιμοποιήσετε τα όπλα σας. Τώρα, τι όπλα είναι αυτά? Αποχώρηση. Μένετε και θα καταγγείλουμε όλο αυτό το σώμα του κυριαρχικού. Ανοιχτό το ενδεχόμενο. Λοιπόν. Πάμε τώρα στα μεγάλα εθνικά θέματα. Κύριε Κεχέρογλου, το ίδιο ερώτημα θα ισχύει και για την κυρία Κεραμέως και για τον κύριο Βέτα. Για πολύ σημαντικό.